συνολικός αριθμός οφειλωτών στο Δήμο με μη διακανονισμένες οφειλές ανέρχεται στις 11.811 με συνολική οφειλή 4.234.295 ευρώ. Εξ αυτών τα 2.083.922 είναι η βασική οφειλή και τα 2.150 προσαυξήσεις, δηλαδή μισά-μισά. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν θα δεχόταν να, αν είχαν να πληρώσουν, δεν θα πληρώνουν προσαυξήσεις κατά 50%. Ο αριθμός των οφειλωτών με συνολική οφειλή άνω των 500 ευρώ ανέρχεται σε 622 με συνολική οφειλή 3.616.839, 1.861.727 βασική οφειλή και 1.755.110 προσαυξήσεις. Ο αριθμός των οφειλωτών με συνολική οφειλή από 300 έως 500 ευρώ ανέρχεται σε 777 με συνολική οφειλή 294.942, 189 είναι η βασική και 105.818 οι προσαυξήσεις. Ο αριθμός των οφειλετών με κατάσχεση ισχύρας τρίτων ανέρχεται σε 627 και αφορά ποσά βασικής οφειλής 300 ευρώ και άνω. Έχουν κινηθεί διαδικασίες ανέβρισης περιουσιακών στοιχείων για 306 οφειλέτες με βασική οφειλή άνω των 500 ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών με ενεργή ρύθμιση ανέρχεται σε 98, συμπεριλαμβάνεται και η ΔΕΙΑΝ. Ο Δήμος με απόφαση του να παρέμβει και να απαιτήσει από την κυβέρνηση να θεσμοθετήσει άμεσα τη δυνατότητα διαγραφής όλων των μικροφυλών για νοικοκυριά, μικροπαγγελματίες και φτωχούς αγρότες που αποδεδειγμένα δεν μπορούν και δεν έχουν να πληρώσουν με ευθύνη και απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα Δημοτικά Συμβούλια... Προς τα πού είναι αυτές οι οφειλές? Λέτε όλες τις μικροφυλές. Και τι εννοείτε με αυτό? Παράδειγμα, ένας που χρωστάει 500 ευρώ στην δημική υπηρεσία του Δήμου. Όχι, παρακάτω. Τα λέτε παρακάτω. Συμβολικά και ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο να σηματοδοτήσει αυτή την απολυτική του βούληση και κατεύθυνση, απαλλάσσοντας όλους όσους έχουν εντάσσονται στο ΚΕΑ, στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Είναι μακροχρόνια άνεργοι, αμαία, πάνω από 65%, πολύτεκνοι, είναι καταγεγραμμένοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες ως οικονομικά ανήμποροι και προσφεύγουν στις δομές φτώχειας των Δήμων. Να σταματήσει ο Δήμος κάθε διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών, το μπλοκάρισμα της φορολογικής ενημερότητας λαϊκών νοικοκυριών, μικροεπαγγελματιών και φτωχών αγροτών. Τέταρτον, να διασφαλιστούν οι διαδικασίες σύμφραξης οφειλών από μεγάλες επιχειρήσεις που μόνιμα επεκφεύγουν. Εδώ είχα ζητήσει και δεν μου έχουν δώσει, ας πούμε, αν υπάρχουν. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του να απαιτήσει η κυβέρνηση τώρα να άρει νομοθετικά την καταναγκαστική θεσμικά διαδικασία που εκβιάζει τους εργαζόμενους και αιρετούς να στέλνουν τον φτωχό κόσμο στη σέντρα της εφορίας και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και να σηκώνουν τα χέρια μπροστά στους μεγαλοκατέχοντες. Αυτό το λέμε γιατί αναγκαστικά οι υπάλληλοι τώρα, για να μην τα καταλαγήσουν, μέχρι 300 τα στέλνουν στην εφορία. Και αυτό να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να καταργήσει αυτό τη θεσμική διαδικασία. Και ιδιαίτερα σημαντικό από τα στοιχεία τα οποία πήραμε από το Δήμο είναι το γεγονός ότι σχεδόν το 50% των οφειλών είναι από πρόστιμα. Όπως ακούσατε, από τα 4 εκατομμύρια που είναι το συνολικό, η βασική οφειλή είναι 2.150 και 2.083 και 2.150 τα πρόστιμα. Δηλαδή υπερβαίνει το πρόστιμο την βασική οφειλή. Μια άλλη παρατήρηση που ήθελα να κάνω είναι ότι από το σύνολο των οφειλετών που είναι περίπου 12.000 και η οφειλή είναι 4.200, 12.000 οφειλέτες, 4.200 το σύνολο της οφειλής στο Δήμο μας, προσέξτε, οι 622 οφειλέτες χρωστάνε τα 3.600. Αυτό κάτι λέει. Δηλαδή από τους 12.000 οι 622 χρωστάνε το 80%. Από αυτά λοιπόν τα συνολικά νούμερα, εγώ δεν μπορώ να βγάλω βάσιμα συμπεράσματα, γιατί θα πρέπει να δείτε μία-μία τις περιπτώσεις των μεγαλοφυλετών, διότι κατά κεφαλή πλέον αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν θέλει μία
μεγαλύτερη προσοχή στην ανάγνωση των αριθμών, γιατί στο Δήμο μας προκύπτει αυτό. Δηλαδή, ο μεγάλος αριθμός των πολιτών, το συνοσόμενο με το Δήμο, που οφείλει τα λίγα, τα 300 δηλαδή, και 627 οφείλουν τα 3,5 εκατομμύρια. Επειδή είμαστε μπροστά σε μια διαδικασία νομοθετικής διεύθυνσης κάποιων πραγμάτων, νομίζω ότι ως κίνημα αυτοδιοίκησης πρέπει να είμαστε αρρωγοί σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν, και συμφωνώ απόλυτα ότι ένας μακροχρόνια άνεργος πώς να πληρώσει. Μπες στη θέση του. Ένας που δικαιούται το κοινωνικό εισόδημα, έχει το μεγαλύτερο λογαριασμό, είναι της ΔΕΗ, που μέσα είναι τα δημοτικά τέλη. Ένας ο οποίος έχει εισόδημα κάτω από 10.000 και θέλει να ζήσει μια οικογένεια, πώς θα το λύσει? Άρα όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία μπήκαν προηγούμενα, εμείς τα υιοθετούμε και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε με ακριβώς αλληλέγγυη στο πρόβλημα των δημοτών και να ληφθεί πρόνοια από την κυβέρνηση για ρυθμίσεις οι οποίες κατά 50% δεν είναι πραγματικές, είναι πρόστιμα. Και τα πρόστιμα προκύπτουν από αδυναμία πληρωμής των ανθρώπων. Ως τώρα τι έχει κάνει η οικονομική υπηρεσία? Από πέρσι, από το Δεκέμβριο του 2016, έχει γίνει κατάσχεση σχήρας τρίτων στην τράπεζα πάνω από 300 ευρώ. Και σήμερα που μιλάμε, από το 2016 μέχρι σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν 180 άτομα περίπου με συνολική οφειλή 110.000 από 300 ευρώ και άνω, ο οποίο από τον Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας υπάρχει πρόθεση, γιατί είναι οφειλούμενη ενέργειά του, να στείλει αυτά τα κατασχετήρια σε 180 άτομα. Καλά, είναι τραγικό μια οικονομική υπηρεσία με 21 άτομα να μας παίρνει σε Word τώρα οικονομικά στοιχεία. Να μην έχει ένα Excel με στήλες ουσιαστικά και να είναι. Δηλαδή, μιλάμε για παροχημένα πράγματα από μια υπηρεσία η οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω. Και δεν μπορεί να διαβάσουμε 5 νούμερα και να έχουμε και 5 ευρήματα. Αλλά το θέμα δεν είναι νομίζω οι αριθμοί. Το θέμα είναι πολιτικό. Είναι άκρως πολιτικό το ζήτημα. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία πήρε η παράταξη του Τσακουρνού. Έχω διαβάσει εντελεχώς και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτρας, η οποία πράγματι το θέμα όχι μόνο το ανεβάσανε, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας το είχαν πάρα πολύ ψηλά. Και είμαι έτσι λυπημένος που σήμερα εδώ είναι, δεν υπάρχουν καθόλου φορείς. Έπρεπε να είναι όλη η κοινωνία εδώ, γιατί αφορά τα λαϊκά στρώματα. Έπρεπε να είναι σύλλογοι οι οποίοι πραγματικά πλήττονται. Είναι αξιοσημείωτο βέβαια πώς η κοινωνία και πώς τα δημοτικά συμβούλια και η ΚΕΔΕ, το συνδικαστικό όργανο των ΟΤΑ, αφήνει τόσο πολλά τα πράγματα. Και εγώ δεν ήμουν πολύ ενημερωμένος. Μπήκα και διάβασα μετά την πρόκληση του κυρίου Τσακουρνού και είδα ότι είναι σε πολύ έτσι σκληρή κατεύθυνση απέναντι στην κοινωνία. Εγώ θα ήθελα και εγώ να ταυτιστώ απόλυτα ότι χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να εξαντλήσουμε αυτή τη διαδικασία, αυτή την πολιτική, ώστε να προστατευτεί και η πρώτη κατοικία των δημοτών, αλλά για τόσα αστεία ποσά να μην μπαίνει ο κόσμος σε περιπέτειες, όταν είδαμε εδώ ότι έχουν αποκλειφθεί τεράστια ποσά από τράπεζες, ομίλους, διαγραφήκανε, ρυθμιστήκανε και οτιδήποτε άλλο. Και είναι αδιανόητο τέλος πάντων να φτάνουμε σε τους δημότες μας σε αυτό το σημείο, όταν έχουν αυτή τη στιγμή ζητήματα και με την κατοικία τους και με το ηλεκτρικό ρεύμα και με τη διαβίωση της όλα τα επίπεδα, και να φτάνουν σε σημείο τέλος πάντων να φοβούνται μήπως από μια κλίση κατασχέσουν το σπίτι. Βλέπουμε ότι ο αριθμός των οφειλετών στο Δήμο είναι τεράστιος, δηλαδή είναι 11.000, πάνω βάλεις και ότι είναι ανήλικοι, ποιοι είναι ανήλικοι, ότι πολλές φορές αυτές οι οφειλές αφορούν οικογένειες, ουσιαστικά σχεδόν όλοι οφείλουν. Και αν είναι και ελεγχόμενες εν ολίγοι οφειλές μέχρι ένα σημείο, δεν σημαίνει ότι αύριο μεθαύριο θα συνεχίσουν να είναι ελεγχόμενες. Ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει κάποιος να μην μπορεί με μια πρόσκαιρη αδυναμία να πληρώσει αυτές τις οφειλές και να κινδυνεύει να τα χάσει εντελώς όλα. Συνεπώς, το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και η πρωτοβουλία αυτή την οποία πήρε η Λαϊκή Συσπήρωση είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι καλή και συγκροτημένη.